Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Από μικρό και από τρελό λένε, μαθαίνεις την αλήθεια. Ο απόψινός μας καλεσμένος για κάποιους είναι αντιστασιακός. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι γραφικός. Σίγουρα είναι από τις πρώτες φωνές στη χώρα που βροντοφώναξαν πίσω στη δραχμή. Πέρασε από τη Σπίθα, φλέρταρε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, συγκρότησε το ΕΠΑΜ, πάντα αναφερόταν σε μια διεθνή συνωμοσία η οποία εξυφαίνεται εναντίον της Ελλάδας. Είμαστε υποκατοχή? Τι θα γινόταν αν βγαίναμε από το ευρώ? Υπάρχει στην πραγματικότητα λόμπι της δραχμής και ποιο είναι? Και αλήθεια, μας ψεκάζουν? Πόσο απέχει η αντίσταση από ένα σύνδρομο καταδίωξης? Απόψε συζητάμε ευθέως με τον οικονομολόγο, αναλυτή και Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, κύριο Δημήτρη Καζάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Καζάκη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς νιώθετε, πώς είστε? Νομίζω όπως όλος ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον για μένα. Δεν είμαι ποτέ κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο. Λέτε να πτωχεύσουμε ως κράτος, το προτείνετε, και συγχρόνως λέτε ότι τις καταθέσεις τότε, για να μην γίνει η Αργεντινή και χάσουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους, θα τις εγγυηθεί το κράτος. Πώς μπορεί ένα κράτος πτωχευμένο να εγγυηθεί καταθέσεις? Καταρχήν, την πτώχευση δεν προτείνω εγώ. Την προτείνει ο Άνταμ Σμιθ από το 1788. Είναι, αν θυμάμαι καλά, ο πατέρας του νεοφιλελευθερισμού. Του φιλελευθερισμού, θα έλεγε κανένας. Ναι, του νεοφιλελευθερισμού. Οι νεοφιλελευθεροί ασχολούνται με το άωρατο χέρι. Το άωρατο γιατί χέρι δεν έχουν διαβάσει τίποτα άλλο για τον Άνταμ Σμιθ. Λεσεφέρ, λεσέπασε, αλλά εσείς μιλάτε για πτώχευση, έξοδο από την Ευρωζώνη. Εγώ μίλησα από την αρχή, μη αναγνώριση του χρέους και διαγραφή. Το μη αναγνώριση του χρέους, που στα αγγλικά λέγεται repudiation, είναι μια συγκεκριμένη τακτική που αφορά τα κράτη, τους το δίνει το δικαίωμα, το διεθνές δίκαιο, όταν αντιληφθούν ότι δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν το άχθος που λέγεται δημόσιο χρέος. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν αναγνωρίζω ότι είμαι οφειλέτης. Γιατί? Δεν αναγνωρίζω ότι είμαι οφειλέτης γιατί το χρέος είναι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο? Με βάση το διεθνές δίκαιο. Γιατί αν συνεχίσω να το πληρώνω, θα αναγκαστώ να καταπατήσω βασικά δικαιώματα του λαού μου. Και αυτό αντίκειται στη διεθνή νομιμότητα. Αυτό όμως όταν εφαρμόζεται δεν θέλει μία συνεννόηση και μία βούληση των βασικών παικτών της παγκόσμιας σκακέρας. Δεν το κάνει όποιος θέλει. Όχι. Το κάνει όποιος... Όποιος βρίσκεται σε ανάγκη. Αυτό που σε μαθαίνουν στο εγχειρίδιο δημόσιας οικονομικής όταν διαχειρίζεσαι χρέος είναι ότι το χρέος είναι μονομερής διαχείριση. Απαιτεί μονομερή διαχείριση. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον οφειλέτη. Το τελευταίο εγχειρίδιο, το πιο σημαντικό για τα ζητήματα νομικής διαχείρισης του δημοσίου χρέους που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Κλούβερ της Ολλανδίας, λέει αυτό, ότι το πρώτο βασικό μέλημα ενός κράτους οφειλέτη είναι να κραδένει όλο και πιο δυνατά την κάρτα της πτώχευσης. Κλείνω όμως. Επιμένω, λέτε ότι τις καταθέσεις του κόσμου, του λαού, ναι, θα τις εγγυηθεί ένα πτωχευμένο κράτος. Πώς θα γίνει αυτό? Όχι, λέω ακριβώς το ανάποδο. Ότι για να μπορέσει να εγγυηθεί τις καταθέσεις, δεν μπορεί παρά να αρνηθεί το χρέος. Συνεπώς δεν θα πτωχεύσει. Προφανώς. Απέναντι στους δανειστές, τους οποίους δεν τους αναγνωρίζει. Μάλιστα. Και συγχρόνως δεν θα βγει από την Ευρωζώνη. Το πτώχευση του κράτους δεν σημαίνει είναι όπως είναι η πτώχευση του ιδιώτη ή μιας επιχείρησης. Το κράτος δεν παθαίνει τίποτα στη διαδικασία πτώχευσης. Απλά τι κάνει? Αρνείται, εκτός και αν τεθεί στη διάθεση των δανειστών του. Όπως γίνεται σήμερα. Συνεπώς, αν πτωχεύσουμε, θα τεθούμε στη διάθεση των δανειστών Όχι, μας. Ειδικά μόνο αν αναγνωρίσουμε το χρέος. Αν αναγνωρίσουν το χρέος, όπως έκανε η Αργεντινή. Το μεγάλο λάθος της Αργεντινής δεν είναι ότι διέγραψε το χρέος της, είναι ότι αναγνώρισε το χρέος της. Με αποτέλεσμα τώρα να την τρέχουν στα διεθνή δικαστήρια, στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης δηλαδή, τα επενδυτικά κεφάλαια Αιγύπτου και να τις δάνε αποζημιώσεις, δωρήσεις κτλ. Εμείς δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε το χρέος. Τα λεφτά που θα τα βρει το ελληνικό κράτος. Κατά τη γνώμη μου, από το εθνικό νόμισμα. Υπάρχουν δύο τρόποι να χρηματοδοτήσεις την οικονομία σου, ιστορικά και πρακτικά. Ο ένας τρόπος είναι να δανείζεσαι. Και ο άλλος τρόπος είναι, και έτσι συσσωρεύεις χρέος. Και ο άλλος τρόπος είναι να κόβεις χρήμα, δικό σου χρήμα, χωρίς να συσσωρεύεις χρέος. Μιλάτε επίσης όχι μόνο για πτώχευση έξοδο από την Ευρωζώνη, αλλά χαρακτηριστικά γράφει και μέσα στην ιδρυτική διακήρυξη του ΕΠΑΜ για μια διακοπή της συνέχειας του κράτους. Ναι. Ζητάτε μια νέα συντακτική εθνοσυνέλευση. Να πάρει ο λαός το πράγμα στα χέρια του, να βγει έξω στους δρόμους, να ζητήσει μια αλλαγή πολιτιακή. Ερώτηση. Δεν θα έχει επικρατήσει χάος μέχρι τότε? Όχι. Δεν θα σφαζόμαστε ίσα, στους δρόμους?
για να μην επικρατήσει χάος και για να μην πάμε σε κοινωνικό εμφύλιο όπως μας οδηγούν, mm-hmm. ένας κοινωνικός εμφύλιος που τον έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες χώρες όπου επιβάλλονται αυτές οι πολιτικές, mm-hmm. θα πρέπει να επικρατήσει δημοκρατία. Όταν σε έναν λαό δίνεις το δικαίωμα να εκφραστεί πρωτογενός και αυτοπροσώπος, γιατί αυτό σημαίνει συντακτική εθνοσυνέλευση, τότε του δίνεις τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει και τα αισθήματά του και την οργή του κτλ. Μέσα στις διαδικασίες της δημοκρατίας. Έχεις ένα λαό πτωχό, ναι. Αδικημένο. Έχει πληγεί Σωστό. Το περιδικαίου αίσθημά του. Με πρόσβαση σε κακές πλέον υπηρεσίες υγείας, Φερρυππίν, ή παιδείας. Θυμωμένο, οργισμένο. Και όπως λένε συχνά, τρεις Έλληνες, πέντε απόψεις. Αν αυτό το πράγμα σκάσει, δεν θα σκοτώνονται οι χρυσαυγίτες, για παράδειγμα, με τους ακροαριστερούς στον δρόμο. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Μα αυτό, εκεί πάμε. Όσο δεν δίνουμε τη δυνατότητα να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου, mm-hmm. να μπορέσει ο λαός να δώσει διέξοδο αυτός ο ίδιος με βάση τα συμφέροντά του στην κατάσταση σημερινή, εκεί πάμε. Όπως ακριβώς το περιγράψατε, εκεί πάμε mm-hmm. ολοταχώς. Άρα λοιπόν, το να πούμε ότι μηδενίζουμε το κοντέρ, mm-hmm. ότι όπως λένε τα νέα παιδιά που ασχολούνται πολύ με τους υπολογιστές, φορμάρω το δίσκο ξανά. Αυτό. Και ξεκινάω από την αρχή. Mm-hmm. Και έτσι μπορώ και να αποκαταστήσω τις αδικίες που μου έχουν γίνει και να εγγυηθώ ξανά τα δικαιώματα που μου έχουν πάρει. Και ταυτόχρονα ξαναοικοδομήσω το κράτος από την αρχή και όχι αυτό το πράγμα που έχω σαν κράτος, που στην ουσία είναι κατ' εικόνα και ομοίωση των κυβερνήσεων για το οικονομικό συμφερόντων που υπεράσπιζαν επί δεκαετίες, mm-hmm. τότε πραγματικά θα δοθεί διέξοδος στο θυμό, στην οργή, στο μίσος που οικοδομείται μέσα στην κοινωνία. Η δραχμή δηλαδή είναι αυτή η διέξοδος. Το εθνικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα. Ναι, ναι, ναι. Ας μην το πούμε εθνικό δράχμη. Νόμισμα. Ναι. Ναι, γιατί το σύστημα δεν είναι δραχμή. Ναι, όντως. Το εθνικό κρατικό νόμισμα, ναι. Είναι η αφετηρία για να μπορώ να ξεκινήσω. Είμαστε σε μια γειτονιά όπου. Βέβαια, εσείς έχετε πει και θα έλθουμε και σε αυτό στην πορεία ότι επειδή έχετε εργαστεί και σε μια αμερικανική εταιρεία στην Τουρκία, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία κρέμεται από μια κλωστή ως προς την συνοχή της. Αλλά είμαστε σε μια περιοχή όπου έχει το πράσινο μουσουλμανικό τόξο από πάνω, τους Τούρκους δίπλα. Ναι. Χαμός να γίνεται στη Μέση Ανατολή, αστάθεια και ανασφάλεια. Βγαίνοντας από το ευρώ, δεν θα μέναμε έκθετοι σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη. Όχι, ακριβώς ανάποδα. Βγαίνοντας από το ευρώ, mm-hmm. γινόμαστε σταθεροποιητικός παράγοντας περιοχής. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε παράγοντας γενικευμένης αποσταθεροποίησης και βαθύτερης αποσταθεροποίησης της περιοχής. Προσέξτε τώρα. Διεκδικούν mm. το Αιγαίο ως ελεύθερη θάλασσα συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά mm. συμφέροντα που έχουν πρωταγωνιστήσει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Δεν έχετε όμως εάν, ιστορική συγγνώμη, εάν τώρα η Ελλάδα κατακτήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, mm-hmm. ο λαός της, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, τότε θα γίνει. Θα επαναπροσδιοριστούν όλες οι ισορροπίες στην περιοχή mm-hmm. και θα επαναπροσδιοριστούν με βάση έναν κυρίαρχο λαό. Υπάρχει όμως ένα προηγούμενο που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Ότι κάθε φορά που, ας πούμε, δεν συνεργαζόμαστε, δεν θέλω να πω δεν υποκύπτουμε στον εκβιασμό ή δεν τους κάνουμε το χατήρι, μετράμε οδυνηρές εθνικές ήττες. Μικρασιατική καταστροφή, Κυπριακό το 73-74. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα θα είναι διαφορετικά? Μα ακριβώς ανάποδα έγινε. Δεν θα πονέσουμε. Συγγνώμη, η ιστορία διδάσκει άλλα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί έγινε μικρασιατική καταστροφή? Γιατί υπογράψαμε το 19 ότι θα γίνουμε χωροφύλακα της Τουρκίας. Και πήγαμε εκεί πέρα εξυπηρετώντας τα αγγλογαλλικά συμφέροντα. Και μετά το αποτέλεσμα έγινε. Ήρθαμε. Πώς? Και μετά όμως ήραμε αυτή μας την. Όχι, κάθε άλλο. Συνεχίσαμε. Το 1920 έγιναν οι εκλογές με πρωταρχικό αίτημα του συναυσμού των κομμάτων που ήταν από τους βενιζελικούς μέχρι τους κομμουνιστές. Συγγνώμη. Από τους αντιβενιζελικούς μέχρι τους κομμουνιστές. Εκείνη την εποχή, το 20. Ο στόχος ήταν να σταματήσει ο πόλεμος, να γυρίσει τα παιδιά μας πίσω από τη Μικρά Ασία. Το αποτέλεσμα ήρθε ο βασιλιάς και συνέχισε τον πόλεμο στην Κόκκινη Μηλιά. Με αποτέλεσμα την καταστροφή. Θέμα οπτικής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι. Βλέπω απέναντι τα συμφέροντα. Ποιος υπεράσπισε τα συμφέροντα πια. Βλέπω απέναντί μου, είχε δηλώσει η Αγγλία ότι σε περίπτωση που έχετε αλλαγή κυβέρνηση θα αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά ας μην κάνουμε τώρα. Μας χρεώσαν το χρέος. Αλλά το δράμα της ιστορίας είναι. Μας χρεώσαν. Στην μικρασιατική καταστροφή. Βεβαίως. Παίζει θέμα χρέους. Όχι μόνο αυτό, αλλά στην συνθήκη της Λοζάνης μας βάλαν να πληρώνουν το σουλτανικό χρέος. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και όλα αυτά γιατί είχαμε μονίμως πολιτικούς εκπροσώπους του ελληνικού κράτους που ήταν εθελόδουλοι απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις. Βλέπω έναν άνθρωπο απέναντί μου ο οποίος έχει πεπιθήσεις για τις οποίες ενθουσιάζεται και με τις οποίες παθιάζεται. Κάποιοι όμως άλλοι λέγεται ότι στη χώρα μας σήμερα υποστηρίζουν πράγματα όπως αυτά που υποστηρίζετε εσείς, ούτως ώστε να στηρίξουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Υπάρχει λόμπι της δραχμής? Θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω κι εγώ. Και ποιο είναι υπάρχει. Το λόμπι της δραχμής? Υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Να σας πω ότι υπάρχει. Υπάρχει ο άνεργος, ο μικρομεσαίος, υπάρχει ο εργαζόμενος που αυτή τη στιγμή έχει μετεμβληθεί σε ωφελούμενο, διότι το να έχεις δουλειά
είναι μεγάλη πολυτέλεια, άρα το να ζητάς μισθό για τη δουλειά σου, αυτό κι αν είναι πολυτέλεια. Αυτό είναι θράσος. Λοιπόν, πραγματικά, λοιπόν, αυτή είναι το λόμπι της ζάχνης. Mm-hmm. Είναι οι μόνοι που θα ωφεληθούν από το πέρασμα σε εθνικό νόμισμα και όλοι οι υπόλοιποι είναι που θα χάσουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα εν Ελλάδη χρέη, χρήματα στο εξωτερικό, είναι σχετικά απλό να το καταλάβει κανείς. Τα οποία αύριο μεθαύριο θα βρίσκονται θα είναι σε ένα νόμισμα, σε περίπτωση που πάμε στην δραχμή, που θα είναι πολύ πιο δυνατό από το εγχώριο εθνικό νόμισμα. Δεν βρίσκουν ένα συμφέρον στο να γίνει αυτή η μετάβαση ούτως ώστε. Αυτό προϋποθέτει ελευθερία κίνησης κεφαλαίου. Θα το κόψουμε αυτό. Βέβαια. Πώς αλλιώς θα πάμε στο εθνικό νόμισμα? Εθνικό νόμισμα σημαίνει προστασία. Σημαίνει προστασία και ως προς το εμπόριο και ως προς την κίνηση κεφαλαίου. Είναι συναφές με την ελληνική ιστορία πολιτισμικά να περιχαρακώνεται? Δηλαδή, εσείς λέτε να την κλείσουμε τη χώρα. Δεν κλείνει τη χώρα. Mm-hmm. Ίσα-ίσα. Η χώρα αποκτά δυνατότητα ευρύτερων διεθνών οικονομικών σχέσεων στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους. Mm-hmm. Και δεν ελέγχεται από ένα συγκεκριμένο καρτέλ οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων όπως ελέγχεται σήμερα. Ποιο είναι αυτό το καρτέλ? Το συγκεκριμένο καρτέλ που δημιουργηθεί διαμέσου της Ευρωζώνης. Μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα επιχειρήσεων? Με ονόματα επιχειρηματιών. Ποιοι είναι αυτοί στην Ελλάδα? Όχι, δεν μιλάμε για συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Ο ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, του καναλιού σας. Ο κ. Βαρδίνο Γιάννης. Ο κ. Μπόμπολας. Όλοι αυτοί στην πραγματικότητα συνδέονται με συγκεκριμένα πολυεθνικά συμφέροντα και ομπρέλες που ελέγχουν την οικονομία σε βαθμό κακουργήματος και την έχουν οδηγήσει στη λαϊλασία. Και ολοκληρωτικά, όλα αυτά τα χρόνια ζούμε μια απόλυτη λαϊλασία του οικονομικού πλούτου της χώρας, που έχει να κάνει με το εργατικό δυναμικό, με τις δυνατότητες ανάπτυξης, με το φυσικό πλούτο, τα πάντα, με τις υποδομές, mm-hmm. τις δυνατότητες κερδοσκοπίας σε βάρος του πληθυσμού. Να θυμηθούμε το χρηματιστήριο το 99-2000. Ποιος κέρδισε, ο μικρομεσαίος? Όχι. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη κλοπή αυτό το πράγμα. Ληστεία. Για πάρα πολλούς ήταν ένα ανερυθρίαστο και στεγνό έγκλημα. Ήταν το εισιτήριό μας να μπούμε στο ευρώ. Αυτό. Πάντως δεν υποστηρίζεται την ελεύθερη αγορά. Εντάξει, ίσως αυτό που νομίζω ότι είναι κανένας σοβαρός οικονομολόγος ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης δεν στάθηκε ποτέ από τον πατέρα του φιλελευθερισμού, δεν στάθηκε ποτέ υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Όπως μας έλεγε ένας καθηγητής παλιός, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά όπως ανακάλυψα μετά. Τι εννοείτε, θα σας πω. Προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, ναι. Ο Άνταμ Σμιθ ήταν λεσεφέ, αφήστε τη διακίνηση. Λάθος. Ο Χάγκ δεν ήταν υπέρ της ελεύθερης οικονομίας. Βεβαίως, αλλά δεν ήταν οικονομολόγος. Ήταν θεολόγος αγοράς. Δεν ήταν οικονομολόγος. Λοιπόν, Όχι. Μ' αρέσει. Αλλά ο Σερ Άλφρεντ Μάρσαλ, έτσι ένας από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους, έτσι, και πρίτανης της Ακαδημίας Οικονομικών, έλεγε το εξής, ότι η λογική της πίστης στην ελεύθερη αγορά δεν προσυδειάζει στην οικονομική επιστήμη, προσυδειάζει στην οικονομική θεολογία. Έχετε λοιπόν, πει. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά. Ο δε Άνταμ Σμιθ, μια και το ανανοίξαμε αυτό το πράγμα, τι ζητούσε? Ζητούσε άμεση παρέμβαση του κράτους και μάλιστα με φορολογία, η οποία να είναι πολύ περισσότερο της προοδευτικής φορολογίας σε βάρος των πλουσίων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει υπέρ των αδυνάμων. Λέτε πρέπει να τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Ναι. Το έχω σημειώσει, το έχω βάλει σε εισαγωγικά. Και λέτε θα μας λιανίσουν, λένε δεξιοί και αριστεροί δοσύλλογοι. Χρησιμοποιείτε δε μια γλώσσα πολύ σκληρή, πολύ συχνά. Θα σας ρωτήσω, χωρίς να θέλω να γίνω επιθετικός, είμαι δοσύλλογος. Πιστεύω ότι θα μας λιανίσουν. Και από το δημόσιο βήμα μου, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, προσέξτε, το λέμε. Όχι, ο δοσύλλογος δεν είναι αυτός που πιστεύει κάτι που έστω είναι λάθος. Δοσύλλογος είναι αυτός που υπηρετεί συνειδητά ξένες δυνάμεις και τρομοκρατεί το λαό προκειμένου να περάσουν τα συγκεκριμένα συμφέροντά τους. Αυτός είναι ο δοσύλλογος. Ο δοσύλλογος είναι ιστορικονομικός όρος. Mm-hmm. Κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα με το κατηγορητήριο του 1945 που δίκασε τους δοσύλλογους της παλιάς γερμανικής κατοχής. Ελπίζω να το ξαναζήσουμε. Διάβαζα τις προάλλες ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου που λέγεται «Η βία». Μια καλή συνάδελφος, η κυρία μου σχολείου, μιλάει για μια βία η οποία δεν είναι και πολύ πολιτική και αναδύεται στην Ελλάδα στις μέρες μας και έχει να κάνει με αυτό το οποίο οι ξένοι λένε hate speech. Αναφέρεστε σε quislings, σε δοσιλόγους, σε εγκληματίες. Δεν νιώθετε ότι ερεθίζετε ένστικτα και ίσως και να οθείτε προς τη βία? Όχι, εγώ πιστεύω ότι προσπαθώ να κινητοποιήσω το πατριωτικό ένστικτο του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Γιατί είναι το μόνο ένστικτο το οποίο θα πρέπει να βασιστεί ο λαός για να μπορέσει να βγει απ' έξω. Και στο κάτω της γραφής, κοιτάξτε να δείτε. Εάν είχαμε μια ελευθερία πολιτικού διαλόγου στην Ελλάδα, ναι,
όπου η συζήτηση ήταν πραγματικά κατανοητή και λογική με επιχειρήματα, τότε ναι, το να συζητάμε για δοσυλλογισμό και όλα αυτά τα πράγματα ίσως να ήταν παράτερο. Αλλά τώρα έχουμε ένα απόλυτο μαύρο πέπλο πληροφόρησης. Συστηματικά και μάλιστα με όρους στρατιωτικής ψυχολογίας, επίθεση στην ψυχολογία του λαού, προκειμένου να δεχτεί τον αφανισμό του. Γιατί αυτό όλο αυτό είναι οργανωμένο. Κοιτάξτε, το ξέρουμε ότι είναι οργανωμένο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες, θυμάμαι την παλιά, δεν θυμάμαι την καινούργια, η οποία αυτή τη στιγμή παρεμβαίνει συνειδητά και στον τρόπο διαμόρφωση των ειδήσεων και στον τρόπο διαμόρφωση ακόμη και τη εκπόνηση των ειδήσεων. Δηλαδή. Οι δημοσιογράφοι ήδη μου έχουν πει ότι γίνονται συγκεκριμένα σεμινάρια ακόμη και για τους δημοσιογράφους που εκφέρουν ειδήσεις στα μεγάλα κανάλια. Μου λέτε κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι ένα σεμινάριο για δημοσιογράφους. Μιλάτε για ένα πιο οργανωμένο σχέδιο, ένα παγκόσμιο σχέδιο. Όχι, δεν είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο. Είναι το σχέδιο που περιγράφει για παράδειγμα και η Ναόμι Κλάιν στο βιβλίο της, που είναι στην πραγματικότητα το πώς χτυπάμε τη συνείδηση ενός λαού. Αυτό στα στρατιωτικά εγχειρίδια λέγεται shock and awe, δηλαδή shock και δέος. Και αυτό το πράγμα το επιχειρούν ενάντια στο ελληνικό λαό, όπως ακριβώς το επιχείρησαν και στη Βαγδάτη με τα έξυπνα όπλα, με μία διαφορά. Ότι εδώ χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα. Για ποιο λόγο δεν πίστηκε, πιστεύετε, παραπάνω από το 1% του ελληνικού λαού, όταν το ΕΠΑΜ έλαβε μέρος στις εκλογές του Μαΐου? Νομίζω ότι έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι με το ότι δεν μας είχε γνωρίσει, δεν προλαβαίναμε, όσο και να τρέχαμε, εγώ έδινα τρεις ομιλίες την ημέρα εκείνη την εποχή, για τρεις εβδομάδες. Βάλτε τα κάτω, αντικειμενικά δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις με τον κόσμο. Έτσι αλλιώς είμαστε αποκλεισμένοι. Αν δεν διαμαρτυρόμαστε ότι είμαστε αποκλεισμένοι, δεν έχουμε θέμα σε σχέση με αυτό. Ξέρουμε ποιο είναι το καθεστώς και ξέρουμε τι βιώνουμε. Όλος ο λαός το ξέρει. Άρα δεν είναι δικαιολογία αυτό. Δεν είναι δικαιολογία. Θα σας ρωτήσω αν νιώθετε κομμένος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα είπα κομμένος και σκέφτηκα επίσης και καμένος. Και πήγε και ο νους μου στο φλερτ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Υπήρχε μια προσπάθεια συνεργασίας αντιμνημονιακών δυνάμεων, το οποίο το είχαμε αναλάβει από τον Οκτώβριο του 2011. Είχαμε επενδύσει σε όλους, από το Κουκουέ μέχρι τον Καμένο, σε όλους. Τελικά κάθισε μόνο η συνεργασία με τη Δημοκρατική Αναγέννηση. Αυτή δεν ήταν επιλογή μας, αλλά ήταν μια απόρρια της επιλογής μας. Δηλαδή ότι θέλαμε να συνεργαστούμε με αντιμνημονιακές δυνάμεις, ακόμη και αν διαφωνούμε στα βασικά, στη διαγραφή του χρέους και την έξοδο από το ευρώ, προκειμένου να δοθεί μια διέξοδος στον κόσμο εκείνη την εποχή. Φοβάμαι ότι εκεί κάναμε ένα θεμελιώδης λάθος. Το οποίο ήταν ποιο? Ήταν ότι δώσαμε, πώς να το πούμε έτσι, επειδή ακριβώς είμαστε μια νέα δύναμη και όλα αυτά τα πράγματα, υπήρχε μια δυναμική στον κόσμο και γύρω από αυτά που πρέσβευα εγώ, αλλά και ευρύτερα το ΕΠΑΜ. Τι κάναμε? Δώσαμε διαπιστευτήρια καλής αγωγής σε δυνάμεις που θέλανε να τον πουλήσουν. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, ότι εσείς πήρατε και άλλοι θερήσανε πολύ πιθανόν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Από την γεωμηχανική μέχρι το τι γίνεται με το ΕΠΑΜ, από την εθνικοποίηση των τραπεζών μέχρι το πώς λειτουργούν τα ελληνικά μίντια, αλλά και το αν θα συμβουλεύατε μια στροφή για παράδειγμα στη Ρωσία ή αν θέλετε και την εμπλοκή της Blackwater, ξένων μισθοφόρων στην Ελλάδα του 2012. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θεωρείτε ότι υπάρχει έστω και μία μικρή περίπτωση στην πορεία που βρίσκεται τώρα η χώρα τα πράγματα να φτιάξουν και να μην πάμε για φούντο? Εάν συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι, θα βιώσουμε την απόλυτη κατάρρευση μέσα στο 2013. Καμία περίπτωση οι Γερμανοί να δεχτούν το κούρεμα, να αρχίσει η οικονομία όλο. Να κάνει ένα πικ-άπ. Εγώ να σας πω διαφορετικά. Όταν ήταν παραμονές πριν καν αποφασιστεί η αναδιάδρωση, με ρωτάγανε συνάδελφοί σας σε κανάλι και μου λέγανε: μα τώρα με το κούρεμα θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και τους είχα πει τότε, ακόμη δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν 54% το κούρεμα, και τους είχα πει το εξαπλό. Και 50% να είναι το κούρεμα και χωρίς ανταλλάγματα θα υποστούμε τέτοια καθίζηση που δεν θα μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Βάλτε και μια τελειώθηκε. Και όχι αν, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Χαίρετε και πάλι, λίγο πριν τη μία η ώρα είμαστε εδώ με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, οικονομολόγο, αναλυτή, γενικό γραμματέα του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Αν πάντως έχω καταλάβει καλά, αυτά τα οποία προτείνετε είναι λίγο σοβιετικού τύπου. Δεν το λέω υποτιμητικά. Μιλάτε για μια κεντρική οικονομία, κλειστή σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπου τράπεζες και
παραγωγική, δεν ξέρω, δυνατότητα θα είναι στα χέρια του κράτους ως επιτοπλίστων. Είπατε κιόλας ότι το κεφάλαιο στην Ελλάδα καταληστεύει το λαό. Ναι, τα υψηλά κλιμακιά του. Αν θεωρείτε ότι είναι σοβιετικού τύπου η οικονομία της Νορβηγίας, ναι, είμαι υπέρ της σοβιετικής οικονομίας. Γιατί δεν είστε στο ΚΚΕ? Πρώτον, γιατί διαφωνώ ιδεολογικά και πολιτικά με το ΚΚΕ σε πολύ ριζικά πράγματα. Δεν θεωρώ ότι συνάδει με την ιδεολογία μου, να το πούμε έτσι. Αν και θεωρώ τον εαυτό μου προσωπικά κομμουνιστής, το έχω δηλώσει δηλαδή, δεν είναι κάτι. Αλλά για μένα κομμουνιστής είναι πρώτα και κύρια πατριώτες, πρώτα και κύρια δημοκράτες και μετά όλα τα άλλα. Γιατί δεν είναι πατριώτες και δημοκράτες το Μπερίσο? Για τον απλούστατο λόγο του ότι έχουν καταγγείλει το ΕΑΜ, συγγνώμη, το ΕΑΜ. Και ό,τι συμβούλησε το ΕΑΜ στην ιστορική εποχή που γεννήθηκε, δηλαδή την ενότητα του λαού απέναντι στον κοινό εχθρό. Οι κύριοι στο Περισσό, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διαβολεύονται με την καρέκλα τους και λειτουργούν σαν παραθρησκευτική οργάνωση. Ποια ήταν εκείνη η στιγμή που, δεν ξέρω, ίσως κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και είπατε: «Οκ, είμαι οικονομολόγος, θα γίνω και πολιτικός. Θα απευθυνθώ στο λαό. Θα κινητοποιήσω τα πλήθη και θα προσπαθήσω να περάσω το μήνυμα μου». Δεν υπήρχε τέτοια στιγμή. Γιατί πολύ απλά τα πράγματα ήταν πολύ πιο φυσιολογικά. Mm-hmm. Πρώτον, δεν είμαι πολιτικός. Δηλαδή, δεν ζω από την πολιτική, ούτε με ενδιαφέρει να ζήσω από την πολιτική. Και μάλιστα το ΕΠΑΜ έχει σαφέστατη θέση ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με κρατικές επιχορηγήσεις, ιστορίες και όλα αυτά, εάν του δοθούν ποτέ, δεν θα τις αξιοποιήσει για την πολιτική του δράση. Επί τη ευκαιρία, μια και μιλάτε για κρατικές επιχορηγήσεις. Βλέπω εδώ στην δημοσίευση εσόδων δαπανών ΕΠΑΜ εκλογές του Μαΐου, διότι στον Ιούνιο δεν κατεβήκατε. Γενικό σύνολο εσόδων 31.127, τα περισσότερα από σύνδρομες και κουπόνια. Δαπάνες 4.950. Λείπουν σχεδόν 10.000. Ναι. Τώρα τα βάλατε από την τσέπη σας αυτά τα χρήματα. Τα βάζω δηλαδή όλα τα μέλη του από την τσέπη σας αυτό το κόμμα. Το συντηρείται από τις συνδρομές και τη συμβολή των μελών του ΕΠΑΜ. Τα 10 που λείπουν. Τα βάζουμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Όλοι μαζί βάζοντας στον κοινό κορβανά. Έτσι κινείται το ΕΠΑΜ. Δεν ξέρω κανένα άλλο πολιτικό σχηματισμό που να κινείται έτσι. Γιατί δεν τα βρήκατε με τη Σπίθα? Ήταν θέμα προσωπικό με τον Μίκη Θοδωράκη. Πολλοί είπαν, θα σας το μεταφέρω ως έχει, ότι το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν υπήρχε η άμεση δημοκρατία, όπως γράψατε και στην επιστολή σας προς τον Μίκη Θοδωράκη, την ίδια εποχή που είχε γράψει μια παρεμφερή επιστολή και ο Στέφανος Λινέος, αλλά ότι ο Μίκης τραβούσε την προσοχή. Και ότι αυτό σας είχε δημιουργήσει μια πικρία, ας το θέσω έτσι. Καταρχήν, έφυγα ακριβώς την εποχή που μου έχει ορίσει υπεύθυνο της Σπίθας. Ένα. Δεύτερο. Και αυτό φαίνεται κιόλας και από την επίσκεψη στην Κερατέα που είχε κάνει ο Μίκης Θοδωράκης, που ήθελε να δηλώσει και την. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτό για το οποίο έφυγα είναι πρώτον στο περιβάλλον του και όχι στον ίδιο τον Μίκη τον Θεοδωράκη. Διαπίστωσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν με πολύ σκοτεινό παρελθόν και παρόν. Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ως οργάνωση δεν είχε τόσο με πρόσωπα όσο με ένα μηχανισμό παρακράτους. Ακριβώς. Φασιστική οργάνωση θέλουν να σας μετατρέψουν. Σε φασιστική οργάνωση θέλουν να σας μετατρέψουν, τους λέτε. Τα ενία κρατά συγκεκριμένο ίδρυμα πέραν του Ατλαντικού. Το ίδιο που κατασκεύασε την ΟΤΠΟΡ, σημαίνει αντίσταση στα Σέρβικα, στη Ιουγκοσλαβία, που έριξε τον Μιλόσεβιτς, παρενθέτω εγώ για τους καλούς τηλεθεατές, και συνέβαλε το καλή επαναστάσεις στην Ουκρανία, Γεωργία Γιάννη. Η ΟΤΠΟΡ ιδρύθηκε στην Ουγγαρία, εκπαιδεύτηκαν οι συγκεκριμένοι στην Ουγγαρία και τα λεφτά μεταφέρθηκαν από την Ουγγαρία. Ποιο ίδρυμα είναι αυτό? Το National Endowment of Democracy. Ποιο είναι πίσω από αυτό το ίδρυμα? CIA. Μάλιστα. Και είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Είναι το βάσιμο στη Σπίθα. Δεν κάνει μόνο εκεί, κάνει πολλά βασίματα παντού. Τα συγκεκριμένα άτομα για τα οποία καταγγέλναμε και τα ξέρει ο κ. Θοδωράκης, γιατί είχαν γίνει πολύ αναλυτικές συζητήσεις για την εποχή, είχαν πολύ στενές σχέσεις με το συγκεκριμένο ίδρυμα. Σήμερα δεν είναι στη Σπίθα, αυτό είναι καλό. Λέτε σε μια συνέντευξή σας, θα αποκαλύψω τις μυστικές συμφωνίες. Ποιες είναι οι μυστικές συμφωνίες? Για ποιες μυστικές συμφωνίες λέτε? Προσπαθώ να καταλάβω. Λέτε τρίτη πράξη με νομοσχέδιο, δεν αναγνωρίζω το χρέος, σταματώ εδώ. Τι θα κάνετε? Θα κάνατε μάλλον, γιατί είναι υποθετικό. Α, για τις προτάσεις, ναι. Το ερώτημα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε περίπτωση που έπαιρνε την εξουσία το ΕΠΑΜ. Ναι, ότι θα πρέπει να αποκαλυφθούν το σύνολο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο παρασκήνιο της χώρας. Για παράδειγμα, το πρωτόκολλο ασφαλείας του αγωγού Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη, το οποίο δημοσιεύτηκε στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα δεν κατατέθηκε ποτέ στο κοινοβούλιο. Τι λέει αυτό το πρωτόκολλο? Ότι αναλαμβάνει την ασφάλεια των ΝΑΤΟ.
σε μία ραδιοφωνική σας εκπομπή είπατε ότι έχετε στοιχεία τα οποία δηλούν πως η ελληνική κυβέρνηση έχει συνάψει συμφωνία με την Academy, πρώην XE, πρώην Blackwater, συμφερόντων Χαλιμπέρτον, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Dick Cheney, τη μεγαλύτερη εταιρεία μισθοφόρων στον κόσμο. Αυτή ήταν η πληροφορία που ήρθε από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όταν ανακοινώθηκε σε κύκλο επενδυτών ότι ανάμεσα στα συμβόλαια που ανακοινώθηκε από τη συγκεκριμένη εταιρεία και μια ακόμη γαλλική, ότι υπήρχαν συμβόλαια με την Ελλάδα για την οργάνωση ειδικών τμήματων αντιμετώπισης κοινωνικών ταραχών με βαρύ οπλισμό και αντίστοιχα οχήματα. Τα στοιχεία αυτά γιατί δεν τα πήγατε σε έναν εισαγγελέα? Δεν αφορά αυτό την ελληνική δικαιοσύνη? Εγώ πιστεύω ότι αφορά τον ελληνικό λαό. Δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, τουλάχιστον αυτά τα ζητήματα. Γιατί αυτά αναγκαστικά θα πρέπει να προσφύγει όχι στον κοινό εισαγγελέα ή στον κοινό δικαστή, στον φυσικό δικαστή, στον πρωτοβάθμιο, το οποίο το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, τουλάχιστον μεγάλη πλειοψηφία. Κάποιο καχύποπτο ή κεντρεχή μπορεί να έλεγε ότι δεν τα έχετε τα στοιχεία όμως. Όχι, έχω την συγκεκριμένη πληροφορία. Βγήκα δημόσια. Σε μια εβδομάδα μέσα επιβεβαιώθηκε από τον κύριο Δένδια, ο οποίος ανακοίνωσε ότι από 1η-1η 2013 θα κινηθούν ομάδες, θα κινούνται στις αστικές και μυστικές περιοχές ειδικά συγκροτημένες μονάδες με βάση τεχνογνωσία, λέει, από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, όπου θα είναι με οχήματα και βαρύ οπλισμό. Αυτό το ανακοίνωσε επίσημα μόλις την προηγούμενη Σάββατο. Ποιος? Ο κ. Δένδιας. Λέει, αλλά θα είναι της ελληνικής αστυνομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα είναι, ότι θα είναι άλλοι κάποιοι που θα κάνει? Ναι, ναι, ναι. Θα είναι της ελληνικής αστυνομίας. Με σήμα της ελληνικής αστυνομίας, αλλά θα είναι μισθοφόροι επάνω. Μάλιστα. Εγώ έτσι πιστεύω. Και έχω το κακό συνήθειο να το πιστεύω αυτό το πράγμα, διότι ό,τι τελικά πιστέψαμε, βγήκε το προς το χειρότερο. Δεν έχετε καμία απολύτως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πίστη ή αισιοδοξία ότι τελικά μπορεί μέσα από την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει ένα οικοδόμημα Ευρώπης, δικαιοσύνης, ευημερίας, έστω σε στοιχειώδες επίπεδο. Από κοινωνίες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι και ψύχρεμες και μορφωμένες τώρα. Ας μην το ισοπεδώσουμε τελείως. Όχι, βεβαίως, δεν ισοπεδώνει κανένας. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ψύχρεμος και μορφωμένος και πολιτισμένος ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Ολάντ, ο κύριος Γιούγκερ, δεν τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Αν μας κουρέψουν το χρέος τέλη 13 και όντως αρχίσουμε και πηγαίνουμε καλύτερα από 14-15, τι θα σκεφτείτε? Ότι είναι και αυτό μέρος ενός σχεδίου. Ότι κάποιος ήρθε από τον Άρη και προφανώς στον πλανήτη Άρη, στον κόκκινο πλανήτη, συμβαίνουν αυτά. Αλλά να σας πω πολύ απλά. Αύριο το πρωί, σας λέω αυτό το απλό στοιχείο. Αύριο το πρωί, ας έρθουν αύριο το πρωί μέσα στην μεγαθυμία τους και μας διαγράψουν ολόκληρο το χρέος χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς καταλάγματα. Όχι αυτό που μας είπανε τώρα, επαναγορά και θα το κάνεις με. Αυτό ξέρουμε ότι είναι ένα τερτύπι, ούτως ώστε να ροκανίσουν το χρόνο με τις γερμανικές εκλογές. Να του φτιάξει το επιχείρημα ο Μπόφιγκερ, να το πανεπλασάρουν στο Γερμανό, να το ψηφίσει να τελειώσει. Συμβαίνει αυτό που ελπίζει ο κ. Τσίπρας. Ξαφνικά ξεχνάει τα πείσματά της η κυρία Μέρκελ, που βεβαίως για μένα δεν είναι πείσματα, έχει να κάνει με οικονομικά συμφέροντα που υποστηρίζει, κυρίως τραπεζικά. Λοιπόν. Τα ξεχνάει όλα αυτά τα πράγματα και έρχεται και λέει: παιδιά, πόσα είναι τα λεφτά που χρωστάτε? 350 δισεκατομμύρια, σιγά τα ΟΑ. Μέσα σε μια ευρωζώνη που χρωστάει μερικά 3 εκατομμύρια. Ωραία, τα σβήνουμε όλα. Okay. Έτσι. Σε 10 χρόνια η Ελλάδα θα σφαδάζει πάλι στη χρεοκοπία. Και αυτό γιατί πολύ απλά θα είναι μες στο ευρώ. Το ευρώ είναι ιδιωτικό νόμισμα που συνεπάγεται χρέος. Τι εννοείται ιδιωτικό νόμισμα? Ιδιωτικό νόμισμα. Το παράγει ένα ιδιωτικό σύστημα, το ευρωσύστημα των ιδιωτικών τραπεζών. Λοιπόν, αυτό το ιδιωτικό χρέος, το οποίο δεν το ελέγχει κανένα κράτος, καμία συγκεκριμένη αρχή με βάση τις ανάγκες της οικονομίας, εκδίδεται με βάση τις ανάγκες και χρεοκοπίες των τραπεζών. Με τις ανάγκες δηλαδή πιστωτικής επέκτασης, να το πούμε οικονομικά. Μπορεί μια χώρα 10 εκατομμυρίων, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέτε, να πάει κόντρα σε ένα σύστημα για το οποίο έχετε πει ότι κατασκευάζει τσουνάμια, μπορεί να δημιουργήσει σεισμούς, χρησιμοποιεί το υπερόπλο HARP και με γεωμηχανικό έλεγχο επεμβαίνει σε σημεία της γης. Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Είχατε σε κάποια στιγμή δηλώσει, το έχω και θα το βρω στην πορεία της. Αλλά για το πράγμα δεν έχω δηλώσει εγώ τέτοιο. Ότι δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει ότι κάτι τέτοιο είχε συμβεί στην περίπτωση του τσουνάμι της Ινδονησίας, όταν επί κοντολής Αράης είχε ανέβει κατά 0,8 λόγω του τσουνάμι το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ έχω πει ότι αξιοποίησαν το τσουνάμι για συγκεκριμένους λόγους. Και αυτό το πράγμα αποδεικνύεται οικονομικά. Όπως αξιοποίησαν την καταστροφή της ΑΕΤΗΣ, τη μεγάλη καταστροφή των 150.000 θυμάτων, για ακριβώς τον ίδιο λόγο.
πήγαν και δαπανίσανε δισεκατομμύρια φτιάχνοντας μολ στην ΑΕΤ, αντί να φτιάχνουν κατοικίες, λαϊκές κατοικίες κτλ. Και να υποστηρίζουν την οικονομία. Αυτό συμβαίνει. Για χάρπ και τα ρέστα, εγώ δεν έχω άποψη. Πρώτον, δεν είμαι μηχανικός, γι' αυτό και δεν έχω πάρει ποτέ θέση για τα ζητήματα αυτά. Αυτό που θεωρώ είναι ότι για τα ζητήματα γεωμηχανικής, έχω διαβάσει πάρα πολλές μελέτες ανάμεσα σε αυτό και του MIT, του συγκεκριμένου τομέα ανάπτυξης γεωμηχανικής, όπου λέει ότι η τεχνολογία αυτή είναι βατή. Τώρα, το σε ποιο σημείο έχουν φτάσει, αν υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Και δεν με αφορά. Γιατί πολύ απλά οι δυνάμεις γεωμηχανικές που μπορούν να καταστρέψουν τον πλανήτη είναι κατά βάση οικονομικές. Έχετε γράψει και θα το βρω ότι δεν θα με εξέπλητε το παγκόσμιο σύστημα έτσι όπως λειτουργεί, το σύστημα των τοκογλύφων και των τραπεζών, να έχει τέτοια όπλα και να τα χρησιμοποιεί. Δεν θα με εξέπλητε αυτό που είπα και το έχω πει και το έχω γράψει. Είναι το εξής. Και όντως πολύ προσεκτικά την κάνατε τη διατύπωση για το τσουνάμι της Ινδονησίας. Βεβαίως. Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω. Αυτή τη στιγμή γίνονται συγκεκριμένες μελέτες. Ξέρω από την παλιά Σοβιετική Ένωση και τυχαίνει να το ξέρω από πρώτο χέρι. Ότι τέτοια τεχνολογία αναπτυσσόταν στη Σοβιετική Ένωση και ότι πέρασε στα χέρια των Αμερικανών. Πού το έχουν φτάσει και τι κάνουν ακριβώς, δεν ξέρω. Το σημαντικό ποιο είναι το θέμα. Είναι ότι από τη στιγμή που κερδίζουν τρελά λεφτά από το θάνατο και τη διαδικασία διάλυσης, μόνο από το περίφημο Σάντι που κατέστρεψε τη Νέα Υόρκη, τον κυκλώνα Σάντι τώρα τελευταία, τη Θεομηνία στην ουσία, ορισμένα hedge fund καθαρίσανε περίπου 1,5 με 1,7 δις. Ποντάροντας ακριβώς στην καταστροφή της πόλης. Αυτό μας φέρνει πίσω σε αυτό το οποίο λέγατε πριν για το ευρώ και σας διέκοψα. Όχι, είναι ακριβώς η λογική και η λειτουργία της οικονομίας τέτοια. Mm-hmm. Αν λοιπόν εγώ έχω να κερδίσω 1,7 δισεκατομμύρια από τα παράγωγα καιρού, έτσι λέγονται τα συγκεκριμένα, ναι, οι συγκεκριμένοι τίτλοι. Έτσι. Εντάξει, πριν από 10 χρόνια, αν έλεγε κανείς 20 ότι θα υπάρχουν carbon funds για παράδειγμα, του λέγανε σε τρελό. Προφανώς. Τώρα όμως ανταλλάσσουμε. Αν έχω τέτοια μεγάλη απόδοση, γιατί να μην δώσω μέρος των κεφαλαίων μου να επενδύσω στη δυνατότητα μιας τεχνολογίας που να επηρεάζει με τον Α με τον Β τρόπο τον καιρό. Mm-hmm. Αυτό είπα. Μας ψεκάζουν. Έχετε εμφανιστεί σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο υποστηρίζει. Το έχω παρακολουθήσει, είναι και παραγωγή, αν δεν κάνω λάθος, αγγλική ή ενός... Το ΑΤΑΚ. Ακριβώς, όπου υποστηρίζεται ότι ναι. Όχι. Εγώ εμφανίστηκα για να εξηγήσω τι είναι τα παράγωγα καιρού και πώς κερδοσκοπούν με αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Κατσαρός ήταν, από το Δημόκριτο εξηγούσε τι σημαίνει ψεκασμός και τι γίνεται με τους ψεκασμούς. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση για αυτά τα ζητήματα, γιατί πολύ απλά δεν το γνωρίζω. Έχετε αφήσει, αν μη τι άλλο, υπονοούμενα. Ωστόσο, και εγώ θα ήθελα πάντως να ρωτήσω τον κύριο Κουβέλη. Ο κύριος Κουβέλης το 2007 είχε καταθέσει ερώτηση στην Ελληνική Βουλή για το ζήτημα του άλλου ψεκασμών. Όντας βουλευτής του ΣΥΝ. Εσείς τι πιστεύετε με το χέρι στην καρδιά μας, ψεκάζουν ή όχι? Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι όντως ρίχνουν συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα στην ιονόσφαιρα προκειμένου να ανιονιστεί περισσότερο και να μπορέσουν οι επικοινωνίες, ιδιαίτερα του στρατού, να χρησιμοποιούνται πολύ πιο με μεγάλη αποτελεσματικότητα, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ισχύει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα αναγκαστικά πέφτουν στο έδαφος. Και αυτά περνάνε στη διατροφική αλυσίδα και φυσικά στα υπόγεια ύδατα και στα νερά. Άρα σίγουρα έχουν επιβάρυνση στον οργανισμό. Νομίζω αυτό έλεγε και ο κύριος Κατσαρός από το Δημόκριτο. Σε περίπτωση που ήσασταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα, τι θα λέγατε, τι θα κάνατε? Νομίζω ότι θα είχατε ρωτήσει. Σας ενοχλεί που δεν είστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Νιώθετε ότι εσείς ούσα μία από τις πρώτες φωνές που στην Ελλάδα μίλησε δυνατά για έξοδο από το ευρώ, στάση πληρωμών, αποκήρυξη χρέους. Νιώθετε ότι εσείς σπήρατε και άλλοι θερήσανε? Όχι. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Καμμένος. Όχι. Όχι, δεν έχω κάνει καμιά διαπικρία. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι σαν ένας απλός άνθρωπος με ξέρει ο κόσμος σαν απλό άνθρωπο και με απευθύνεται με το μικρό μου όνομα. Mm-hmm. Κάποιοι πολιτικοί δαπανίσαν δισεκατομμύρια κιλοτικά για να τους ξέρουν το μικρό τους όνομα. Εγώ το κατέκτησα με την προσπάθειά μου να ενημερώσω τον κόσμο, στο βαθμό που το κατόρθωσα αυτό. Αυτό που ελπίζω και που θα ήθελα δεν γίνει μια θέση στο Κοινοβούλιο. Είναι να υπάρξει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Δημοκρατία. Και έχουμε την ιστορική δυνατότητα σαν λαός να την επανεφεύρουμε. Τι είναι η δημοκρατία?
Πώς μπορεί ένα κεντρικό κράτος, για παράδειγμα, να υπηρετήσει τη δημοκρατία? Α, είναι πολύ απλό. Με το να αποφασίζει ο ίδιος ο λαός, τότε θα σου συμβεί. Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε δημοκρατία? Όχι. Στην Κούβα? Γι' αυτό και κατέρευσε. Όχι. Λέτε γι' αυτό και έχει τρομακτικά προβλήματα. Το έχω κάπου εδώ πέρα το απόσπασμα της συνέντευξής σας. Λέτε ότι θα ήταν καλύτερα να είμαστε Κούβα. Όχι, δεν λέω καταρχήν αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Λέει, αν γίνουμε σαν την Κούβα, εκεί που ο Κουβανός πουλούσε την κόρη του στους Αμερικάνους γκάνγκστερ, απέκτησε ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. Καλύτερα δηλαδή. Προφανώς είναι καλύτερα. Σαφώς είναι καλύτερα η Κούβα, η σημερινή, από την Κούβα τον Μπατίστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το δικό μου κοινωνικό πρότυπο. Η Ελλάδα η σημερινή είναι καλύτερη από την Κούβα τη σημερινή? Σαφέστατα όχι. Όχι. Όχι, βέβαια. Θα προτιμούσατε να είμαστε Κούβα? Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Η διαφορά, όχι, μα σα το είπα. Mm-hmm. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Και μάλιστα για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικό λαό ξέρει να είναι οικοδομή. Δεν χρειάζονται ούτε πρότυπα ούτε να ακολουθούμε μοντέλα. Απλά τι λέω. Ο Κουβανός αυτή τη στιγμή ούτε εκδίδει την κόρη του, ούτε τη γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Ποσειδόνος. Πάμε μια βόλτα στην Ποσειδόνος τώρα να δείτε πόσες πιάτσες έχουν ανοίξει. Να πάμε και στην πλατεία Κολιάτσου ή στη γειτονιά μας, στην πλατεία Αμερικής. Και πολύ... Αυτό ήταν από δούμε. Παλιά. Αλλά σας λέω για την Ποσειδόνος. Δεν ήταν από παλιά. Ήταν από παλιά. Γιατί εκεί πέρα μεγάλωσα. Λοιπόν, σας λέω. Λοιπόν, αυτό. Το δεύτερο, δεν αυτοκτονούν μαζικά όπως ο ελληνικός λαός. Είτε απευθείας, πηδάμε και τελειώσαμε. Ναι. 3.500 θύματα έχουμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον έτσι εκτιμάται. Ή ούτε βεβαίως πεθαίνει λόγω του συστήματος υγείας. Φταίμε καθόλου για όλο αυτό το οποίο τραβάμε? Η ευθύνη του λαού είναι ότι εμπιστεύτηκε λαμόγια και προδότες πολιτικούς. Αυτή είναι η μεγάλη του ευθύνη. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι μια ευθύνη. Διότι πολλές φορές το αντιμνημονιακό, ας πούμε, μπλοκ, σε πολλούς δεν αρέσει και αυτή η φράση που το χαρακτηρίζει. Μνημονιακός, αντιμνημονιακός. Ούτε για μένα μ' αρέσει. Κάπου το είχα ακούσει και αυτό σε παλιότερη εκπομπή σας. Art FM καθημερινά από τη 1 μέχρι τις 2.30 90,6. Πολλοί λένε ότι αυτό ακριβώς το αντιμνημονιακό μπλοκ χαϊδεύει τα αυτιά των Ελλήνων. Δεν φταίσαι τίποτα, αγόρι μου, εσύ. Μην ανησυχείς. Μπορεί να ψήφισες Πασόκ, μπορεί να έβαλες μέσα την κουμπάρα, τη θεία σου, τη μάνα σου, τα αδέρφια σου, το σκύλο σου και να σταυκάγανε κάθε μήνα με επιδόματα τα οποία ένα ολόκληρο συνδικαλιστικό, ας πούμε, κατεστημένο έπαιρνε για σένα, αλλά δεν φταίς. Δεν πειράζει, μη. Όλα συμβαίνουν. Ναι, κλείστε το κλείστε γιατί συνεχίζουμε. Συγγνώμη ναι, κιόλας γιατί δεν το είχα κλείσει από την αρχή. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν κρατήστε το μισό λεπτό. Να πάμε διαφημίσεις. Βεβαίως. Και να ξανάρθουμε. Ναι, ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι, ευθέως τρίτο μέρος εκπομπής, Δημήτρης Καζάκης, να δούμε τι άλλο θα πούμε, θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε με τον Δημήτρη Καζάκη. Πριν από λίγα λεπτά χτύπησε και ήταν κανείς για την εκπομπή, σας είπανε κάτι? Όχι, δεν νομίζω. Ήταν κάποιο τηλέφωνο, αλλά δεν το ανανόησα. Δεν είχε πάντως να κάνει τίποτα με εμάς εδώ πέρα για αυτά τα οποία λέμε. Ακολουθείτε πάντως, χτυπάει το τηλέφωνο σας, αλλά ακολουθείτε έναν μοναχικό δρόμο. Είχαμε μείνει και στη συνεργασία σας. Δεν νομίζω ότι είναι μοναχικό δρόμο. Έχουμε μερικές χιλιάδες ακόμη σαν και εμένα στο ΕΠΑΜ. Δεν είναι και πολύ μοναχικοί. Είμαστε μάλλον πολύ μόνοι μας. Η αλήθεια είναι ότι το 1% σε απόλυτο αριθμό είναι βεβαίως ικανό επί των 10 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Αλλά ως ποσοστό δεν είναι κάτι το... Ναι, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προσωπικά εγώ δεν εμπιστεύομαι το σημερινό κοινωνικό σύστημα. Δεν με εκφράζει. Διότι και αυτό... Η Χρυσή Αυγή το λέει αυτό, αλλά είναι μέσα. Ναι, μια διαφορά όμως. Η Χρυσή Αυγή είναι γέννημα θέρμα αυτού του συστήματος mm-hmm. και των επιβοητόρων αυτού του συστήματος. Τη χρηματοδότησαν, τη δημιούργησαν mm-hmm. και τη βάλανε στο κοινοβούλιο. Έχετε κι εσείς πάντως πατριωτικά προτάγματα. Ναι, δεν είστε ναζί, δεν είστε ρατσιστές. Mm-hmm. Αλλά πόσο πραγματικά μακριά είναι το σύστημα το οποίο μας περιγράφεται ότι θέλει το ΕΠΑΜ να εγκαθιδρυθεί από τον εθνικό σοσιαλισμό? Ξέρω εγώ, η μέρα με τη νύχτα, μήπως. Γιατί ποιος άλλος μπορεί να βάλει φρένο στο ζήτημα του φασισμού? Καταρχήν, ο φασισμός δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτισμό. Είναι οικουμενική ιδεολογία, ακριβώς όπως ο νεοφιλελευθερισμός. Ο νεοφιλελευθερισμός και ο φασισμός είναι. Όχι, καμία σχέση με τον σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός δεν είναι οικουμενική ιδεολογία. Όχι. Όχι, σύνορα, εμπρός, λαοί. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το πράγμα, αυτό το τερατούργημα που περιγράφεται έχει να κάνει με συγκεκριμένες αντιλήψεις που προσδιορίζονται ως σοσιαλιστικές
και τις είδαμε να επιβάλλονται στη Δυτική Ευρώπη κατά κύριο λόγο. Ο διεθνισμός έχει υπάρξει συστατικό στοιχείο. Ο διεθνισμός έχει να κάνει καταρχήν με την πάλη για την ελευθερία όλων των εθνών. Mm-hmm. Προϋποθέτει έθνη. Προϋποθέτει ελεύθερα έθνη. Αυτός είναι διεθνισμός. Το άλλο που περιγράφεται είναι κοσμοπολιτισμός. Ο κοσμοπολιτισμός είναι ίδιον των αγορών, των κεφαλαίων και αυτών. Οι Έλληνες δεν ήμασταν πάντοτε κοσμοπολίτες. Όχι, Μύρνη, είμαστε... Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Ανατολική Μεσόγειος. Αυτός είναι ο παρικιακός ελληνισμός, ο οποίος δεν μας προσέφερε και ιδιαίτερα πράγματα, ιδιαίτερα όταν ο λαός μας ξεσηκώθηκε ενάντια στο ζυγό. Θα ήσασταν αυτοχθονιστής, θα ήσασταν με τον Μακρυγιάννη τότε. Και στο τέλος θα λέγατε ότι και όσοι κατάγονται απ' έξω, ας μην είναι Έλληνες πολίτες. Όχι, είμαι υπέρ της λογικής του Ρήγα. Δηλαδή, το πρόταγμα του Ρήγα θα έπρεπε να έχει επιβληθεί. Δυστυχώς δεν υπήρχαν ούτε κοινωνικές ούτε πολιτικές συνθήκες για να μπορέσει να επιβληθεί το πρόταγμα του Ρήγα. Και δυστυχώς τώρα μετράμε τις πληγές μας και τις συνέπειες. Με τον κύριο Καμένο, τι έγινε τελικά? Κατηγορήσατε. Αφέθηκε να εννοηθεί από τα λεγόμενά σας ότι αυτός ο οποίος σας αντικατέστησε ως δεύτερη επιλογή όταν εσείς δεν συνεργαστήκατε πήρε και λεφτά. Όχι, εγώ είπα το εξής. Και να το πω καθαρά, δεν αφήνω γενικά να ενωθούν. Εγώ ό,τι λέω, το λέω συγκεκριμένα. Ωραία. Λοιπόν, είπα ότι όταν συναντηθήκαμε με τον κύριο Καμένο, είπαμε ότι θα συνεργαστούμε. Μην ζητάμε ισότιμη συνεργασία, ούτε να προσχωρήσει κάποιος σε εμάς, ούτε να προσχωρήσουμε σε κάποιον άλλον. Ο καθένας θα παλέψει στο ψηφοδέλτιο για τους δικούς υποψηφίους. Για τους δικούς υποψηφίους, εμείς θέλαμε να υποψηφίοι μας να επιλεγούν από τη βάση και όχι από τα πάνω. Λοιπόν, και είχαμε σοβαρές διαφορές σε σχέση με αυτό το πράγμα. Ο κ. Καμένος μας έκανε μια αντιπρόταση που έλεγε: επικεφαλής εγώ στο δικό του ψηφοδέλτιο, στο δικό του ψηφοδέλτιο, δύο ή τρία στελέχη του ΕΠΑΜ σε εκλόγιμες θέσεις, συν χρήματα για το ΕΠΑΜ. Αυτό το πράγμα εμείς το αρνηθήκαμε. Δεν το συζητήσαμε, γιατί το αρνηθήκαμε τελείως αυτό το πράγμα. Πού βρίσκει τόση χρηματοδότηση ο κ. Καμένος, ξέρετε? Δεν το γνωρίζω, νομίζω. Α, ρωτήσω τον ίδιο. Πολύ θα το ήθελα. Σε μια επόμενη εκπομπή, πολύ θα το ήθελα. Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει αρκετά μεγάλη οικονομική επιφάνεια, πολύ μεγαλύτερη τουλάχιστον από όλα τα μέλη του ΕΠΑΜ στο σύνολό τους. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό, είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μας εκφράζει ούτε την πολιτική μας θέση, ούτε την πολιτική μας ηθική, με την έννοια ότι μας ενδιαφέρει δημοκρατική συνεργασία σε ισότιμη βάση. Λοιπόν, προφανώς άλλοι δέχτηκαν αυτούς τους όρους και εντάχθηκαν στο ψηφοδελτίο του. Αυτό είπα. Πάντως, από τα γραφόμενα και τα λεγόμενά σας, με δεδομένο ότι έχετε αφήσει να εννοηθεί σαφώς ότι υπάρχει μια διεθνή συνωμοσία, υπάρχει μια απόπειρα παγκοσμίου ελέγχου, ακόμα και όταν συμμετέχετε σε ένα ντοκιμαντέρ για τους ψεκασμούς, είναι και αυτό μια πολιτική δήλωση, μια πολιτική πράξη. Μπορεί κανείς να εκφέρει ότι θα πιστεύετε ότι αυτές οι δυνάμεις λειτουργούν και μέσα στη χώρα. Και ότι μπορεί να σας έχουν κόψει από τα μίντια, να σας έχουν παραγκονίσει, να σας έχουν παραμερίσει στο δημόσιο διάλογο. Όχι, προς Θεού, πώς να το σκεφτώ εδώ. Αφού έχουμε δημοκρατικά μίντια, ανοιχτά παντού, ακούγονται όλες τις φωνές, γίνεται ελεύθερος διάλογος. Σας πέταξε από τα κανάλια ο κύριος Μιχελάκης. Αυτό που συνέβη είναι ότι την ημέρα που το είπα ότι πουλάτε την Ελλάδα, κόπηκα από τον Αντένα, από τη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν ξανακαλέστηκα να το πω σωστότερα. Ναι. Γιατί αυτό ξέρω. Και το σωστό είναι να λέμε αυτό που ξέρουμε. Δεν ξανακλήθηκα στη συγκεκριμένη εποχή εκπομπή και κόπηκε και η ραδιοφωνική εκπομπή από το Ράδιο 9. Σύμπτωση? Μπορεί. Έχει να κάνει. Ο Κακλαμάνος όμως, που ήταν διευθυντής του ραδιοφώνου, έχει άλλη άποψη. Η οποία είναι ποια? Ότι ήταν εντολή. Αυτό δεν είναι άποψη. Αυτό ή είναι γνώση και πληροφορία. Ο διευθυντής του ήταν. Ο διευθυντής του ραδιοφώνου ήταν. Το οποίο σημαίνει ότι ο διευθυντής του ραδιοφώνου λέει ότι έλαβε εντολή για να σας κόψει. Από τον κύριο Μιχελάκη? Όχι, από τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Δεν μπορεί να είναι ο κύριος Μιχελάκης. Τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Μάλιστα. Ο οποίος ιδιοκτήτη του σταθμού με κάποιον θα συνομίλησε. Προφανώς. Έκλεισε κάποιες πολιτικές συμφωνίες ή είχε πολιτικές συμφωνίες τις οποίες έπρεπε να τηρήσει. Και φυσικά το δυστύχημα στην όλη ιστορία δεν είναι ότι κόπηκε η εκπομπή και έφυγα εγώ από το ραδιόφωνο. Είναι ότι μαζί μου έφυγε και ένας εργαζόμενος άνθρωπος, ο οποίος του στήχησε αυτήν την ιστορία με βάση το μισθό και ένα παιδί το οποίο μόλις είχε γεννηθεί. Μικρό παιδί στην οικογένειά του. Αυτό προσωπικά εμένα μου στήχησε. Και γι' αυτό το είχα πει εκείνη την ώρα, φεύγω εγώ, τελειώνει η εκπομπή, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να απολυθεί ή να φύγει κανένας εδώ πέρα. Δυστυχώς ακολούθησε ο Μάνος, προς τιμή του θα έλεγα, αλλά αυτό προσωπικά ήταν για μένα ένα πλήγμα. Πάντως η ραδιοφωνική σας εκπομπή άλλαξε τρεις σταθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δύο αναλογικής τεχνολογίας τέλος πάντων επίγειους και έναν διαδικτυακό. Στο Χωνί μπήκατε
βγήκατε τελικά από το εκδοτικό σχήμα. Αυτό εννοούσα πριν, ότι ακολουθείτε μοναχικό δρόμο. Ήρθατε κοντά στη Σπίθα, φύγατε από τη Σπίθα, φύγανε άνθρωποι από το ΕΠΑΜ. Είναι κάτι πολύ απλό. Ναι, είναι, πολύ κάτι, είναι πολύ απλό. Εγώ λένε υποστηρίζω... μερικές φορές, θα σας το πω ευθέως, ότι λειτουργείτε συγκεντρωτικά στα εγχειρήματα τα οποία όντως δημιουργείτε. Ξεκινάτε. Λοιπόν, φοβάμαι ότι αυτοί που το λένε είναι αυτοί που θέλανε το χρήσμα από τον αρχηγό. Αρχηγός δεν υπάρχει, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει και υπαρχηγός. Και άρα αυτοί που αναζητούσαν θέσεις υπαρχηγού φύγανε και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να καταγγέλνουν τον Καζάκη. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Ας λέει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Εγώ ακολουθώ ένα συγκεκριμένο μονοπάτι. Θέλω να δω ένα νέο ΕΑΜ να απελευθερώνει την πατρίδα μου. Σε αυτό είμαι αποφασισμένος να δώσω και τη ζωή μου. Χρειαστεί. Ακούστε. Το ΕΑΜ ήταν ένοπλο. Το ΕΑΜ ήταν πολιτική οργάνωση της πόλης. Ναι. Μετά διαμορφώθηκε ο Αρχιόν. Ελλάς. Ναι. Βεβαίως. Okay. Μετά, αλλά... με τα όπλα, λοιπόν, χρειαστεί. Αν ο λαός δεν μπορεί να βρει την ελευθερία του διαφορετικά, εάν του επιβληθούν στρατιωτικές συνθήκες κατοχής, ναι, και με τα όπλα. Το ευρώ θα επιβιώσει. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να πούμε είναι ότι το ευρώ θα προσπαθήσουν να το κάνουν να επιβιώσει σε βάρος λαών και οικονομιών. Θα υπάρξει παγκόσμιο νόμισμα. Όχι. Αυτό είναι παράλογο. Οικονομικά παράλογο. Είναι άτοπο. Είναι πολύ απλό στοιχείο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τουλάχιστον όποιος ασχολείται με τα οικονομικά το γνωρίζει. Όταν το Forex, η διεθνής αγορά νομισμάτων, παράγει τζίρο για τις τράπεζες 4,3 δισεκατομμύρια την ημέρα, σε μερίσια βάση, το να γίνει παγκόσμιο νόμισμα, ένα που θα ενσωματώσει τα βασικά νομίσματα της παγκόσμιας οικονομίας, σημαίνει ότι θα καταρρεύσει αυτό το σύστημα, αυτή η αγορά. Στις και αυτό σημαίνει ότι θα καταρρεύσει η χρηματοδότηση των τραπεζών, των διεθνών τραπεζών. Στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές λάβουν χώρα, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο θα κατέβει. Θα το κρίνει. Είσαστε αλήθεια τόσο κοντά με τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκατε στις προηγούμενες εκλογές, τον κύριο Παπαθεμελή? Όχι. Προσωπικά, ιδεολογικά, παρασάγκας μακριά. Και γιατί συνεργαστήκατε? Γιατί όταν βάζεις θέμα ότι δεξιά αριστερή όλοι μαζί για το πατριωτικό καθήκον, δεν μπορείς να λες, α, εσύ ξέρεις, φύγε, δεν μου κάνεις, όταν συμφωνεί στα κοινά προτάγματα. Θα ήταν παράλογο. Τότε θα πρέπει να με πιάσει για να μου πείτε, ρε φίλε, έλα εδώ, τι μου λες. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστούμε για αυτά τα οποία είπατε σε εμάς. Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα, εύχομαι. Να είστε καλά. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί, ξανά, αν θέλετε κι εσείς, την επόμενη Τετάρτη, 12:30 το βράδυ, ευθέως.